Είναι δυνατόν να γίνονται επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, να ζητούμε επενδυτές με φρούρηση από αστυνομικές αρχές και ΜΑΤ? Εάν βλέπετε καμιά άλλη επιλογή. Αν με ρωτάτε αυτό, αν μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι το μοντέλο ανάπτυξης μια χώρα, θα σας πω ότι θα διεκδικήσουμε παγκόσμια πρωτοτυπία, αν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει έτσι το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Όμως, σε αυτή την κρίσιμη φάση, όπου το καινούριο γεννιέται, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετά ισχυρό να υπερασπίσει τον εαυτό του. Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας εκεί δεν σας προβληματίζει? Και βέβαια με προβληματίζει, αν θέλετε με στεναχωρεί. Γι' αυτό και μίλησα για γαλατικό χωριό. Δηλαδή η απέτηση μιας κοινωνίας, ή μέρος μιας κοινωνίας, δεν πιστεύω ότι είναι όλοι στο σύνολό τους. Γι' αυτό και μίλησα για γαλατικό χωριό. Δηλαδή η απέτηση μιας κοινωνίας, ή μέρος μιας κοινωνίας, δεν πιστεύω ότι είναι όλοι στο σύνολό τους. Είναι δυνατόν να γίνονται επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, να ζητούμε επενδυτές με φρούρηση από αστυνομικές αρχές και ΜΑΤ? Εάν βλέπετε καμιά άλλη επιλογή. Βλέπετε καμιά άλλη επιλογή? Είναι δυνατόν να γίνονται επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, να ζητούμε επενδυτές με φρούρηση από αστυνομικές αρχές και ΜΑΤ? Εάν βλέπετε καμιά άλλη επιλογή. Είναι δυνατόν να γίνονται επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, να ζητούμε επενδυτές με φρούρηση από αστυνομικές αρχές και ΜΑΤ? Εάν βλέπετε καμιά άλλη επιλογή.